Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σωτηρόπουλος στο στούντιο για την Football League. Το ενδιαφέρον συνεχίζεται. Άρης, Παναχαϊκή, Όφη συνεχίζουν με νίκες. Ακριβώς. Πιο δύσκολα η Παναχαϊκή. Και μάλιστα σημαντική νίκη η Παναχαϊκή με στην καρδίτσα, έτσι. Ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. 16η στροφή της Football League 2. Και όπως προανέφερε ορθότατα η Ηλία, οι πρωτοπόροι συνεχίζουν με νίκες, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη προσδοκής κατηγορίας. Θα δούμε σε λίγο τα στιγμιότυπα. Απλώς πριν δούμε το βίντεο το σχετικό, μία κίνηση ποδοσφαιρικού πολιτισμού να την αναφέρουμε. Οι οπαδοί της αναγέννησης Καρδίτσας πήγαν στους ομολόγους τους της Παναχαϊκής και τους πρόσφεραν νερό αναψυκτικά και σακούλες με φαγητό. Και μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί, οι επωνομαζόμενοι Ultras 3. Για τους οπαδούς τώρα, έτσι. Ακριβώς. Σε μια κίνηση που οπωσδήποτε δεν έχουμε δει, όχι μόνο στα ελληνικά γήπεδα, ούτε και σε ολόκληρο τον πλανήτη, φαντάζομαι. Πολύ ωραία κίνηση. Να περάσουμε στις κάρτες. Περνάμε στις κάρτες, λοιπόν. 16η αγωνιστική της Super League. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Πανσεραϊκός Άρης 1-3. Το μάτς έγινε αυτό χθες. Όπως επίσης και το Όφη Βέρεια 3-0. Καρδίτσα Παναχαϊκή 1-2. Τρίκαλα Καλυθέα 1-0. Σπάρτη Δόξα Δράμας 1-0. Απόλλων Πόντου Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης 0-0. Εγινιακός 3-2. Εργοτέλης σε μάτς συγκλονιστικό. Θα δούμε λίγο αργότερα. Πανεγιάλιος Αχαρναϊκός 3-0. Άνευ Αγώνα φυσικά όπως γνωρίζουμε. Και αύριο 12 Φλεβάρι Δευτέρα. Απόλλων Λάρισας Αθλητικός Όμιλος Χανιά Κισαμικός. Περνάμε και στην βαθμολογία. Άρης ηγείται 42, Παναχαϊκή 37, Όφη 36, Χανιά Κισαμικός 27, Τρίκαλα επίσης 27, Σπάρτη 25, Δόξα 24, Απόλλων Λάρισας και Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης 22 βαθμοί. Συνεχίζουμε με την αναγέννηση Καρδίτσας και τους 21 πόντους, Εγινιακός 19 όπως και ο Απόλλων Πόντου, Εργοτέλης 16, Βέρεια 14, Καλυθέα 13, Πανεγιάλιος το ίδιο, Πανσεραϊκός επίσης και Αχαρναϊκός μείον 51 δεν συμμετέχει πλέον. Βλέπουμε και την 17η, την επόμενη αγωνιστική για την Football League. Σπάρτη, Όφη, βλέπουμε και τη μετάδοση R3, 17 Δευτέρου, όπως επίσης και τα μάτς Παναχαϊκή, Εγινιακός, Χανιά Κισαμικός, Καλυθέα, ΑΕΚ Καραϊσκάκης, Απόλλων Λάρισας, 18, όπως και το προηγούμενο μάτς, Εργοτέλης, Τρίκαλα, επίσης 18 Δευτέρου, Βέρεια, Πανεγιάλιος το ίδιο, Άρης, Αναγέννηση Καρδίτσας, Δόξα, Πανσεραϊκός, R3 επίσης και Αχαρναϊκός, Απόλλων Πόντου. Μπορούμε τώρα να δούμε. Σε αυτή τη φάση, ναι. Στέλιο, έτσι να πούμε και ένα σχόλιο. Mm-hmm. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η αντοχή του Όφη. Δηλαδή, εκεί που φαινόταν ότι ο Όφη μπορεί να κάνει μια κοινωνία, ή να διαλυθεί. Οικονομική κρίση μεγάλα και. Πρώτη πήγαιναν πρίμα, έρχεται και δείχνει ότι είναι παρόν. Είναι παρόν. Είναι παρόν και αποδεικνύει πως έχει τα εχέγγυα για να ανέβει στην πρώτη ποδοσφαιρική κατηγορία. Και επίσης πρέπει να πούμε, θα το δούμε εντός ολίγου, ότι δυσκολεύτηκε έως 40. Στην αρχή είχε την τύχη κόντρα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, είχε δύο δοκάρια, όμως αργότερα με μια πιστική εμφάνιση επικράτησε της Βέρειας με 3-0 με ένα εμφατικό σκορ. Απλώς ξαναλέω, δυσκολεύτηκε έως το 40 λεπτό. Ωραία, να δούμε τα στιγμή του Παστέλη, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ. Ο Άρης στις Σέρες, στο μέρος όπου την περασμένη σεζόν απόλυσε τις τελευταίες ελπίδες για άνοδο στην πρώτη τη τάξη ποδοσφαιρική κατηγορία, εξαιτίας της λευκής οπαλίας τότε πέτυχε εμφατικό διπλό, αν και τα βρήκε σκούρα από τα λιοντάρια του Απόστολου Χαλαμπίδη. Τέταρτη σερή νίκη για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού. Γυρίζει ο Τσιμίκας εκεί που φαίνεται να ελέγχει. Ο Μουμίν δεν τελειώνει φάση. Ναζίμ το σουτ καραμπόλα. Δοκάρι. Σεντράρει ο Πλατέλα σε ένα κράτημα στην περιοχή. Πάντως το γκολ θα μπει από τον Ούγκο Σόουζα και δεν υπάρχει καμιά υπόδειξη. Καθόλου ανώμημα ο Πορτογάλος ανοίγει το σκορ. Θα προχώρησε μια δεύτερη αλλαγή πάνω που το συζητούσαμε. Ενώ ο Τσιμίκας δοκιμάζει το σούτ 1-1. Τρομερό γκολ από τον Τσιμίκα. Ο χρόνος λιγοστεύει. Μπάλα περνά. Δεν απομακρύνθηκε. Μεγάλη ευκαιρία. Καραμπόλα, δεύτερη ευκαιρία. Ο πολίτης η μπάλα στα δίχτυα. 1-2. Διαμαντόπουλος ο σκόρερ σε ένα φινάλε θρίλερ εδώ στις Σέρες. Και εκεί θα πάει ο Πασάς που έχει όλο τον χώρο δικό του απέναντι στον πολίτη. Μεγάλη ευκαιρία για το 1-3 το οποίο θα πετύχει ερχόμενος από την απέναντι πλευρά ο Τζανακάκης για να κλειδώσει οριστικά τη 13η νίκη του Άρη. Στο δημοτικό στάδιο Καρδίτσας, η Παναχαϊκή του Σοκράτιο Φρυδόπουλο πήρε πρωτοπορία κόντρα στην αναγέννηση ένα λεπτό πριν το 10ο. Πολυχρόνη, το γύρισμά του δεν ήταν ιδανικό. Νέο γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και να το γκολ για την Παναχαϊκή με τον πρώτο της σκόρερ, τον Μωραΐτη. 1-2 στο
Κουντούρα μπαίνει στην περιοχή, έτοιμος να σουτάρει, απίστευτη ενέργεια. Η μπάλα έχει βρει στο δοκάρι ο Σωτηράκος. Γεμίσει για τον Μωραήτη, πέρασε η μπάλα, επικίνδυνη στιγμή αυτή για την αναγέννηση, το γκολ για την Παναχαϊκή, δεύτερο τέρμα με τον νέο σελφόντα, τον Μασούρα, που μπήκε στον αγώνα λόγω τραυματισμού του Αργυρόπουλου. Τσίπησε εδώ την μπάλα και κατάφερε να σκοράρει, να γράψει το 2-0 για την Παναχαϊκή. Κρατάνε με τον Κίνο και τον Φωτάκη. Ο Κίνο έδωσε δίπλα του για τον Μουστακόπουλο το λάθος. Ο Κονέ θέλει να βάλει πρώτο στα πόδια του. Ο Κονέ σηκώνεται, έτοιμος να εκτελέσει το σουτ. Να ο Κονέ! Σκοράρει και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι για όσο μένει ακόμα. Στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, ούφι του Νίκου Παπαδόπουλου άρχισε να ξεκλειδώνει την αντίσταση της Βέρειας στο 40 λεπτό, έχοντας ήδη δύο δοκάρια. Ο Τίνας εκτελεί, μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ούφι στο 7ο λεπτό. Πάει ωραία για τον Μάνο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μάνο. Θα κάνει το πλασέ. Δεύτερο δοκάρι για τον ούφι. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια. Ο Μάνος μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει. Βου, αφήσει το Κουσιανικό. 1-0 ΟΦΗ στο 40 λεπτό. Μάνος προσπαθεί να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει. Πολύ ωραία η προσπάθεια, θα διώξει ότι διώζεις. Ο Βου προσπαθεί να πάρει την μπάλα και έχουμε πέναλτι. Ο Μάνος εκτελεί, πλασαριστά στο κέντρο, κάνει το 2-0 για τον ΟΦΗ. Και να δούμε τώρα, να μπαίνει ο Μάνος, πέναλτι. Βου λοιπόν σε αυτό το πέναλτι για τον ΟΦΗ. Πάρει τώρα εκτελεί γκολ 3-0. 56 λεπτό. Στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, οι γηπεδούχοι του Θωμά Γράφα προηγήθηκαν της καλλιδέας του Γιώργου Κορακάκη δύο λεπτά πριν τη λήξη κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους, όταν ο Ρόντιαν Σγκούρη μετουσίωσε άρτια σε γκολ την προσπάθεια από το Σαχινίδη. Η μπάλα στην ευθεία του Θεοδωράκη. Το σκορ δεν άλλαξε έως το φινάλε. Στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης, οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρει στο 22 από τον Ράνο που άλλαξε με τον Γουόρντεν. Shootout του Κουσκουνά στο 38 για την δόξα του Νίκου Κωστένογλου. Στο 40, με τον οδοφύλακα της Σπάρτης για κουμί εκτός θέσης, ο Βοσνακίδης έσωσε την προσπάθεια του Καπνίδη. Τελικά στο 75, οι Λακεδαίμονες έλυσαν τον Γόρδιο δεσμό με την χρυσή αλλαγή του Ολμουζακίτη που είχε μπει στο 67 αντί του Γρεκού. Την ασίστ ο σκόρερ ο Οικονομόπουλος. Η νίκη της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης εν μέσω αναζήτηση προπονητή και χάρη στην προσπάθεια του 28χρονου Γιώργου Πολυμενέα αποκτά ιδιαίτερη αξία. Στην Καλαμαριά, ο Απόλλων Πόντου του Δημήτρη Καλαϊτζίδη και η Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης του Σάκη Παπαβασιλείου ήλθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ σε κακό αγωνιστικό χώρο. Στις σχετικά λίγες αξιομνημόνευτες φάσεις, ο Μέλκας ήταν πάντα παρόν, όπως στο σουτ του Μπρίτη στο 14, σε αυτό του Λιόνι στο 18, σε εκείνο του Σιμέλη στο 33, αλλά και στο 57 λεπτό και πάλι του Λιόνι στο 59. Δεύτερη κίτρινη και αποβολή για το Γιάννη Καλαϊτζίδη στο 89. Στο γήπεδο Αιγινίου Γιάννης Παραλικίδης, ο όρκος νίκης των γηπεδούχων δεν πήγε χαμένος. Ο Ερικοτέλης πήρε προβάδισμα στο 8ο λεπτό όταν ο Σταματάκος βρήκε τον Μπουρσέλη και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τόλιου για την ομάδα του Τακιγκόνια. Το 2-0 για τους φιλοξενούμενους έλαβε χώρα 20 λεπτά αργότερα στο 28, όταν ο Μπουρσέλης έγινε δημιουργός, τροφοδότησε τον Γκάιπερς και ο Βέλγος διπλασίασε το σκορ. Όμως οι κριτικοί επαναπαύτηκαν, το μάτς φυσικά δεν είχε τελειώσει και η ομάδα της Πιερίας αντεπιτέθηκε. 68 και ο Παπαδόπουλος που είχε μπει αντί του Αντωνιάδη μείωσε σε 1-2 από την παλιά του Πέριτς. 70 και ο Πέριτς είναι αυτός που ισοφάρισε σε 2-2 από την προσπάθεια του Γιαζιτζόγλου. 75 και η ολική ανατροπή. Σέντρα Παπαδόπουλου με τον Τσολακίδη που αντικατέστησε τον Πετρούση να γράφει τελικό Αιγινιακός Ερκοτέλης 3-2.